η ασφαλιστική εισφορά στον ΕΛΓΑ έχει να κάνει με τον ΕΛΓΑ. Εάν ο παραγωγός χρωστάει εκεί, δεν έχει να κάνει με την ενεργοποίηση. Ο παραγωγός μπορεί να ενεργοποιήσει κανονικότατα. Από εκεί και μετά όμως, μετά από κάποιο χρονικό περιθώριο, νομίζω ενός έτους, τα χρέη αυτά πάνε εφορία. Αυτό έχει καταλήξει, έχουν πάει ήδη δύο φορές τα χρέη, οι ασφαλιστικές εισφορές αυτές, οι ληξιπρόθεσμες έχουν πάει εφορία και βαρύνουν τον παραγωγό εκεί, στην εφορία. Δεν είναι ενήμερος πλέον στην εφορία. Δεν έχει πάντως να κάνει, αυτό το ξεκαθαρίζουμε, ναι, ναι, δεν έχει να κάνει με την ενεργοποίηση. Ο παραγωγός μπορεί να ενεργοποιήσει κανονικότατα, άσχετα εάν του ήρθε ένα μπιλετάκι 10, 20, 50 ευρώ, τι είναι αυτά. Μάλιστα. Και από ό,τι καταλάβαμε είναι παλιά χρέη, διαφορά, εν πάση περιπτώσει, ασφαλιστική κάλυψη που δεν είχε εισπραχθεί τότε λόγω της κατάργησης της μίας τράπεζας, μεταφορά κεφαλαίου στην άλλη τράπεζα, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί, κυρία Δουλγεράκη, θα ήθελα να κάνουμε μια ενημέρωση παραπάνω στον κόσμο. Κάποιος που χρωστάει αυτά τα 10 ευρώ, δεν μπορεί, κυρία Δουλγεράκη, να πάρει αποζημίωση για μια ζημιά που έπαθε, που έπαθε η καλλιέργειά του είτε το 14 είτε το 15, δεν μπορεί να πάρει αποζημίωση εφόσον χρωστάει ακόμα και το ποσό των 10 ευρώ. Και μπορεί να είναι και δικαιούχος αποζημίωσης 1.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, έχουμε κάνει την πρόταση. Πιστεύουμε ότι στο νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ, αυτό θα υπάρχει μέσα. Δηλαδή, εισφορές του παραγωγού που είναι τη μία χρονιά που για διάφορους λόγους δεν εξοφλούνται, να μεταφέρονται στην επόμενη χρονιά και όχι ο παραγωγός να έχει άγνοια για τα χρέη αυτά στον ΕΛΓΑ. Γιατί μέχρι τώρα αυτό συνέβαινε, κυρία Δουλγεράκη. Δηλαδή, χρωστούσε ο Μιχάλης ο Καμπιτάκης 10 ευρώ στον ΕΛΓΑ, 2 ετών χρέη. Και έρχονται τώρα οι ενημερώσεις. Μα εξού και η απορία του κόσμου εάν μπορεί να προχωρήσει στην ενεργοποίηση, γιατί δεν ήξερε ότι χρωστούσε αυτά τα χρήματα και δεν ξέρει για ποιο λόγο του ήρθαν εν πάση περιπτώσει. Για διάφορους λόγους λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, αυτά τα χρήματα δεν κρατήθηκαν. Μπορεί να φταίει η τράπεζα, μπορεί να φταίνε διάφορα. Ή ο παραγωγός δεν είχε κάνει την πάγια εντολή για να κρατηθούν από την επιδότησή του. Μετά ξέχασε να πάει να τα πληρώσει. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι που αυτά τα υπόλοιπα έχουν μείνει. Το κακό είναι, κυρία Δουλγεράκη, ότι δεν ενημερώνεται ο κόσμος, ότι αυτά δεν μεταφέρονται στην επόμενη χρονιά, αλλά και ούτε συμψηφίζονται με ενδεχόμενη αποζημίωση που κάνει να λάβει ο παραγωγός. Δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα που ισχύει. Πάντως τα χαρτιά και οι ειδοποιήσεις που έψαξα και βρήκα χθες βράδυ από παραγωγούς οι οποίοι μας έστελαν τα μηνύματα δεν έχουν έρθει ως μπιλετάκια από την εφορία, από το δημόσιο, έρχονται από τον ΕΛΓΑ. Έτσι, ναι. Έτσι είναι μάλλον των τελευταίων ετών. 11 και 12-13. 12-13. Ναι, ναι. Ναι. Όσα έχουν πάει η κυρία Δουλγεράκη στην εφορία, σίγουρα φαίνονται, δηλαδή θα τα δουν αυτά από το λογιστή τους, που θα τους βγάλει μια εντολή πληρωμής και να πάνε να το πληρώσουν στην τράπεζα. Τα υπόλοιπα πληρώνονται κατευθείαν στην τράπεζα, στο λογαριασμό του ΕΛΓΑ. Αυτή είναι η διαφορά. Από εκεί και μετά όμως, εμείς σταματάμε στο άλλο κομμάτι, κυρία Δουλγεράκη. Γιατί να συμβαίνει αυτό? Γιατί να ταλαιπωρείται ο παραγωγός? Γιατί ο παραγωγός εκεί που περιμένει, που έχει πάθει ζημιά, που δεν έχει. Που δεν έχει παράξει προϊόν μία χρονιά και επειδή για διάφορους λόγους του έμεινε ένα υπόλοιπο 10 ευρώ, να μην μπορεί να πάρει την αποζημίωσή του. Και να μην είναι και ενήμερος, κυρία Δουλγεράκη, αυτό. Σωστά. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Αλλά έχουμε τα τελευταία χρόνια μιλήσει αρκετές φορές για το ρόλο και τη χρησιμότητα του ΕΛΓΑ, που είναι ένας εισπρακτικός μηχανισμός πολύ περισσότερο, έτσι. Κυρία Δουλγεράκη, ο ΕΛΓΑ έχει σταθεί στα πόδια του τα τελευταία χρόνια, είναι αυτόνομος, δεν χρειάζεται πλέον τις ενέσεις από το κράτος. Πιστεύουμε ότι εάν αλλάξει κάποια κομμάτια που είναι στα πρόθυρα να αλλάξει, που μας το υποσχέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός στην τελευταία συνάντηση που έχουμε, εάν αλλάξουν κάποια κομμάτια του κανονισμού, του υφιστάμενου κανονισμού, μάλιστα, πιστεύω ότι θα είναι ένα εργαλείο στα χέρια του παραγωγού. Ωραία. Η διαδικασία της ενεργοποίησης κυλά ομαλά, τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνω, στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου. Έχει βοηθήσει το γεγονός ότι υπάρχει και μια αλφαβητική σειρά βάση του προγράμματος, το οποίο έχει καταρτιστεί από τον κύριο Γαρεφαλάκη, και τα πράγματα είναι πολύ
πολύ καλύτερα. Μέχρι και αύριο υπάρχει αλφαβητική σειρά. Τώρα, εάν κάποιος στην καθημερινότητά του δεν μπορεί να φύγει από τη δουλειά και πάει αύριο εκτός προγράμματος και πάλι δεν θα τον αφήσει κάποιος από την Ένωση, από τους εργαζόμενους αβοήθητο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πούμε ότι θα πάμε 300 αύριο το πρωί εκεί ή 400, επειδή είναι Σάββατο και εν πάση περιπτώσει έχουμε χρόνο, έτσι. Έτσι είναι, κυρία Δουλγεράκη. Η αλφαβητική σειρά είναι για την εξυπηρέτηση του κόσμου, για να μην πηγαίνει ο κόσμος και να περιμένει εκεί με τις ώρες. Να πηγαίνει ένας όγκος που μπορεί να βγει άνετα από το προσωπικό που υπάρχει εκεί, ώστε να μην δημιουργείται, να μην δημιουργούνται αυτές τις φασαρίες και να μην περιμένει ο κόσμος εκεί άδικα, εκεί απ' έξω. Εάν τώρα κάποιος χάσει τη σειρά του για διάφορους λόγους, είτε γιατί δεν μπορεί να πάει, είτε γιατί είναι κάπου αλλού εξωτερικό, μπορεί να λείψει σε κανένα ταξίδι, σίγουρα δεν θα τον αφήσουν αβοήθητο. Σίγουρα και την επομένη και μετά από. Έχουμε περιθώριο, κύριε Βουγγεράκη, μέχρι την 15 του Μάη. Ένα τελευταίο ερώτημα και σας απελευθερώνω. Ανταποκρίνονται οι παραγωγοί στην έκκληση της διοίκησης της Ομοσπονδίας περί καταβολής αυτού του 5 ευρώ για την σωτηρία της λειτουργίας του γραφείου της οργάνωσης, όπως έλεγε ο κύριος Τζορτζάκης? Κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, κάποιοι παραγωγοί που λειτουργούν με συνείδηση και δεν βλέπουν τα πράγματα με παροπίδες, δηλαδή δεν βλέπουν το δέντρο και να χάνουν το δάσος, ναι, ανταποκρίνονται. Αλλά είναι κάποιοι, κυρία Δουλγεράκη, παραγωγοί. Δεν είναι όλοι και δεν είναι και καλό το ποσοστό μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι ο αγρότης, ο παραγωγός, ο δικαιούχος επιδότησης, όπως θέλετε, πέστε τον, τα έχει μηδενίσει τελευταία ώρα. Έχει λειτουργεί απαξιωτικά σε οποιοδήποτε όργανο τον εκπροσωπεί. Είτε αυτό είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι ο συνδικαλισμός που αναγκαστικά, κυρία Δουλγεράκη, πρέπει να έχει. Είδατε το ρόλο που παίζει και που θα παίξει τον επόμενο καιρό ο συνδικαλισμός. Λειτουργεί λοιπόν απέναντι σε όλα, απαξιωτικά σε όλα, και γι' αυτό βλέπουμε τα φαινόμενα αυτά. Μάλιστα, δεν είναι ικανοποιητικός, κυρία Δουλγεράκη, ο αριθμός που ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή.